Σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της πρεμιέρας για την Α1 κατηγορία Ε, ο Ρούβας φιλοξένησε στο γήπεδο της Γέργερης τον ΠΟΑ, επιστροφή για τον Ρούβα σε επίπεδο Α1-Ε, ενώ και ο ΠΟΑ μετά από αρκετά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες αγωνίζεται φέτος στο τοπικό πρωτάθλημα. Αρκετός κόσμος στις κερκίδες, ο Ρούβας απείλησε νωρίς με ένα σουτ του Πρίφτη, ο Ρουμπάκης εκτινάχτηκε, απέκρουσε σε κόρνερ, όμως από εκεί και πέρα ο ΠΟΑ κυριάρχησε. Και στο 12ο λεπτό, από μπαμπαλιά του Ρουμπάκη, ο Καϊμακαμούδης κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, πρόλαβε την έξοδο του τερματοφύλακα, του Ζερβού. Έκανε το Ρούβας ΠΟΑ 0-1, ενώ παρόμοια η φάση στο 12ο λεπτό, αυτή τη φορά από μπαλιά του Παπασπύρου. Ξανά Καϊμακαμούδης και 0-2 για τον ΠΟΑ, προβάδισμα 2 γκολ πολύ νωρίς για την ομάδα του Ατσαλένιου. Ενώ πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά αγώνα, ο Παπασπύρου με εντυπωσιακό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Ζερβού, κάνοντας το 0-3 πολύ νωρίς. Στην επανάληψη η ομάδα της Γέργερης με αυτή την στατική φάση και την κεφαλιά του αρχηγού του Ξημεράκη μείωσε 1-3, τον γκολ αυτό από τον αρχηγό του Ρούβα. Όμως στη συνέχεια και πάλι ο ΠΟΑ ήταν πολύ δυνατός επιθετικά, εδώ μια κεφαλιά του Δαμιανάκη από κόρνερ του Κερμενίδη, μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 68ο λεπτό ο νεαρός Μάνος Βοριάς που μπήκε ως αλλαγή, το πιο όμορφο γκολ της αναμέτρησης αυτό, έκλεψε την μπάλα και τελείωσε ιδανικά τη φάση με ωραίο πλασέ 1-4. Στη συνέχεια ο Γιάννης Γιακουμάκης που και αυτός μπήκε ως αλλαγή, έκοψε την μπάλα στον Βοριά, δεύτερο προσωπικό γκολ για τον 20χρονο μέσο του ΠΟΑ από ασίστ του Γιακουμάκη για το 1-5, πανηγυρισμοί για τους παίκτες του ΠΟΑ. Και λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ο Φώτης Καϊμακαμούδης ελήχθηκε ωραία στην περιοχή, ο Παπασπύρου το πλασέ με τα πόδια, ο Ζερβός και ο Γιάννης Γιακουμάκης μετά την ασίστ σημείωσε και γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-6 στην Γέργερη. Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΟΑ στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ε.